Με αυτό το γκολ του Κώστα Νεμπεγλέρα στον 24ο λεπτό, η ΑΕΛ κατάφερε να κάμψει τη στεναρή αντίσταση του Ρασίβουλου, επικρατώντας με σκορ 2-1, βελτιώνοντας την βαθμολογική της θέση. Η Λαρισινή ομάδα επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από 1,5 μήνα και αφού είχε 4 σερί ήττες και έδειξε πως τα δύσκολα μπορεί. Ο τεχνικός των Βυσσινή Νίκος Κεχαγιάς, στον ντεμπούτ του στον πάγκο, έδειξε να βάζει στοιχεία που έλειπαν στην ομάδα, όπως η αγωνιστικότητα και η δύναμη, και σε συνδυασμό με την επιλογή παικτών στην ενδεκάδα, όπως του Μπλέντι, έστειλε το μήνυμα προς τους παίκτες ότι τους υπολογίζει όλους. Στο σημερινό παιχνίδι είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος ήρθε και στήθηκε πάρα πολύ αμυντικά. Ένα αντίπαλο που ήταν στο μισό γήπεδο, οπότε ο δικός μας ο ρόλος ήταν πάρα πολύ δύσκολος να διασπιάσει με τέτοια ομάδα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε πάρα πολλές προϋποθέσεις και δημιουργήσαμε και πολλές φάσεις μπροστά στην εστία του αντιπάλου και νομίζω πως αδικούμαστε από το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Θα μπορούσε να είναι 1-2-3-0 με βάση τα στατιστικά και τις ευκαιρίες που είχαμε δημιουργήσει εμείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, γιατί έχω ένα μικρό διάστημα στην ομάδα. Με βοηθήσανε πάρα πολύ και ο Θωμάς ο Κυπαρίσης και ο Νίκος ο Γκούλιος, όπως και ο Γιώργος ο Πίδουλας, και το team, οι υπόλοιποι φυσιοθεραπευτές με βοηθήσαν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μπούμε στην ομάδα και να καταλάβω όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα γίνεται. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ. Όπως ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω και τον κόσμο της ΑΕΛ, όπου πραγματικά από το πρώτο λεπτό μέχρι και το 95, μέχρι εκεί που ακόμη το σκορ δεν ήταν υπέρ μας, μας βοήθησε όσο γινόταν εκεί πάρα πολύ.